Γεια σας, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Μαθήματα για επιδέξιους και ανεπίδεκτους μπαμπάδες. Είχαμε μια πολύ όμορφη φρουτόγραμμα η οποία είχε μέσα πορτοκαλάκι, αχλαδάκι, μπανανούλα και ανανά. Το βάζουμε στο πιάτο εδώ. Και πάμε. Παίρνουμε το κουταλάκι, του λέμε μικρέ εδώ, θα δείτε ότι θα ξετρελαθεί. Το γαλατάκι είναι η πιο εύκολη υπόθεση. This is milk. Milk for the little baby. Βάζεις το γαλατάκι, το νεράκι, κουταλίτσες, τα λοιπά. Το κλείνουμε και το φραπεδάκι. Τα παιδιά, τελεία. Το παιδί θα μας αντιθεί σίγουρα στα γιαρίτσα. Μπορούμε να το βάλουμε και μια από πίσω για καλού κακού. Μια στην τάτη. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Την εκπομπή την ονόμασα ανεπίδεκτη και επιδέξη μπαμπάδες, γιατί νομίζω ότι εγώ ανήκω στους ανεπίδεκτους. Ανοίγουμε το καλατάκι. Ανοίγουμε και την πιπίλα. Βάζουμε και ένα καλαμάκι. Και έτοιμος ο μάγκας στην υγειά μας. Στέργιος Δαουσανάκης, μη μαγίζεις κίτρινα ποδήλατα. Απόψε να φύγω σε μέρες που δεν ζούσα. Να θυμηθώ όσα να κάνω δεν μπορούσα. Χιλιάδες σκέψεις μέσα μου βαθιά. Υπήρχαν λόγοι που δεν ήθελα να σε πιστέψω. Τις μικρές σου αφορμές να γιατρέψω. Πες ξανά για ό,τι θες και νομίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μαγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο. Σ' αγαπώ είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίζω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μαγίζεις. Δεν θέλω απόψε να φύγω σε χρόνια που δεν ζούσα. Τον εαυτό μου πάντα μέσα μου κρατούσα. Γνώριμε σκέψεις, λόγια μαγικά. Υπήρχαν λόγοι που δεν ήθελα να σε φοβήσω. Τις μικρές σου ενοχές να γκρεμίσω. Πες ξανά κι ό,τι θες και νομίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μαγίζεις. Είμαι σύρμα από ρεύμα κομμένο. Σ' αγαπώ είμαι εδώ και επιμένω. Να γκρεμίσω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μαγίζεις. Είμαι σύρμα. Να γκρεμίσω τα τείχη που χτίζεις. Ονειρέψουμε μα μη μαγίζεις. Στέργιος Δαουσανάκης, εδώ ο Στέργιος, καλησπέρα. Να ακούσουμε και το σύνθημά σου. Πάντα πιστή η κερκίδα σου. Κάθε Δευτέρα αυξάνονται και γίνονται και περισσότεροι, ε. Ευχαριστώ. Να το ρωτήσω και να τον αφήσω στην κρίση της Κριτικής Επιτροπής. Πριν πάω όμως στην Κριτική Επιτροπή, θέλω να πω ότι μόλις ολοκληρωθούν και τα 6 τραγούδια, τότε θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Μην ανησυχείτε. Θα σας πω εγώ πότε πρέπει να είστε έτοιμοι. Ο Στέργιος, Στέργιε, θέλω πραγματικά, μια και η βραδιά είναι κρίσιμη, γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά και γινόμαστε λιγότεροι, Στέργιε. Εσύ επέλεξε το κομμάτι αυτό, έτσι να διευκρινίζουμε τα πράγματα. Είναι ένα κομμάτι που σου άρεσε. Ναι, είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Στην πρόβα εγώ σε είδα και τις δύο μέρες. Τώρα, στο live, πριν ακούσω τη γνώμη της κυρίας Δωδωράκη, θα ξεκινήσω πρώτα με τη Μάρο. Είσαι ικανοποιημένος ή κάτι σου έλειψε πιο πολύ? Νομίζω πως είμαι ικανοποιημένος. Είσαι, έτσι. Ναι. Γιατί θα περάσει και από μια άλλη διαδοκιμασία που είναι ξένου κομματιού. Μάρο! Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Είσαι ικανοποιημένη από το Στέργιο? Είμαι πιο ικανοποιημένη κι εγώ από την πρόβα που έτσι έριξα μια ματιά και είδα τα παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα πάτησες πιο γερά στα πόδια σου. Του πάει απόλυτα το τραγούδι αυτό. Ρόκαρες. Δεν είχε βέβαια πάρα πολύ μεγάλο δυναμισμό, αλλά εμένα μου αρέσει, νομίζω ότι σου πάει και μου άρεσε και αυτή η τρυφερή πλευρά του μπαμπά που είδα στο βιντεάκι. Άρα
λοιπόν στο Idol παίζει ρόλο και λίγο η προσωπική κατάσταση του κάθε παίχτη. Ναι. Και μέχρι τώρα μου έχει βγάλει ένα πάρα πολύ θετικό προφίλ ο Στέργιος. Ναι, είναι καλό παιδί ο Στέργιος, τα καλά παιδιά. Διαφωνείς, Κώστα, ότι είναι από τα καλά παιδιά ο Στέργιος? Εν μέρη. Γιατί εν μέρη? Ο Στέργιος μ' αρέσει η φωνή του πάρα πολύ. Μ' αρέσει, θα μ' αρέσει πάρα πολύ για μια έντεχνη, μια ροκ μουσική σκηνή. Είναι όμως λίγο για το Greek Idol. Και αυτό το λέω γιατί... Είναι λίγος ή λίγη μουσική? Η εμφάνισή του. Λίγη για η το φωνή Greek του, η φωνή του είναι πάρα πολύ καλή, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Εγώ δεν φταίω. Ού, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Στέργιο, για μένα δεν παίζει με τους όρους του sex appeal. Δεν ξέρω αν αυτό είναι στο χαρακτήρα σου ή επειδή είσαι οικογενειάρχης, σε βλέπω λίγο συγκρατημένο. Τι σημαίνει αυτό, να μας πει? Είναι συνέχεια μονότονη η εμφάνισή του. Είμαστε στο έκτο live. Θα μιλήσω ή θα με διακόπτουν? Λοιπόν, βρισκόμαστε στο έκτο live και είναι η εμφάνισή του συνέχεια ίδια. Νομίζω ότι, όπως είδα στο βίντεο που ταρακουνούσες το γάλα και το μικρό, χρειάζεται και εσύ ένα ταρακούνημα για να μας ταρακουνίσει και εμάς πάνω στο stage. Εμένα θα μ' άρεσε όμως να είναι Greek Idol και ο Στέργιος, όπως και τα άλλα παιδιά, είναι μπαμπάς, νέος, σοβαρός και προσπαθεί να λέμε τα πράγματα με το κανονικό του σώμα. Προσπαθεί, δεν χρειάζεται δυναμική, βγαίνει συνέχεια flat πάνω στο stage. Τι θα δεν μπορούσε... μιλάω για τη φωνή του, δεν μιλάω για τη φωνή του, μιλάω για την εμφάνισή του. Η φωνή του είναι πάρα πολύ δυνατή, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είπα ότι ταιριάζει τέλεια σε μια έντεχνη μουσική σκηνή ή σε μια ροκ. Για το Greek Idol θα ήθελα περισσότερα να δω. Να χορέψει, ήθελες? Όχι. Τι? Μιλάω για την εμφάνισή του πιο πολύ. Τι θες να πεις, δεν έχω καταλάβει. Θέλω να βγάλει περισσότερο ερωτισμό. Πιο σεξι. Πάμε στο stage, να είναι πιο σεξι. Ποιο να είναι περισσότερο... πιο σεξι, με τον κόσμο, με τις κάμερες. Με σένα. Με τον κόσμο. Με μένα είμαι έξω. Με το είδωλο. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 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 Δημήτρη Κοντόπουλε. Ού, πολλά ακούω. Έλα βρε σεξι. Έλα βρε σεξι. Τι σημαίνει σεξι, πες μας κι εσύ. Νομίζω σεξι μπορεί να το απαντήσει ο κύριος Καπετανίδης και ο κύριος Κωστόπουλος. Εγώ θέλω να πω άλλα πράγματα. Γιατί ρε εσύ, εγώ, εσύ ξέρεις μουσική και εγώ ξέρω ότι είναι σεξι. Ας πούμε και ο Καπετανίδης πού να το ξέρει, ας πούμε. Παιδιά, και ο σεξι του Βάση είναι παντρεμένος και έχει παιδί, αλλά είναι τελείως διαφορετικός πάνω στο στέιλ. Γιατί θέλουμε ένα καινούριο σάκι. Αλλά δεν θέλουμε να γίνει σάκι ο Βάση. Θέλουμε πέρα από το σεξι και ανύπαντρου τώρα. Συνέχισε. Έλα, Καπετανίδη. Είπα ότι είναι φλάτρε, παιδιά, συγγνώμη. Οκ. Τελείωσε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, Στέργιο, σήμερα η θεματολογία της εκπομπής είναι ραμμένη επάνω σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είσαι πολύ καλός τραγουδιστής. Εγώ αυτό που θα ήθελα. Εγώ αυτό μόνο που μου λείπει από σένα είναι ότι σε βλέπω πάντα λίγο μαγκωμένο πάνω στη σκηνή. Αυτό. Αυτά που είπα και εγώ δηλαδή. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Ευχαριστώ. Πέτρο, ναι. Παγκωμένος είναι. Ότι δεν κάνει την κίνηση που πρέπει να κάνει ιερό κομμάτι, του το είπα και offstage που λένε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή πρέπει να, όταν λες ένα ιερό κομμάτι, πρέπει να γκαζώνεις και εσύ για πάνω. Δηλαδή με κάποιο τρόπο και το κομμάτι βοηθούσε. Αυτό δεν το έχει. Όμως, να καθαρίσουμε μερικά πράγματα. Για μένα, ο Στέργιος μπορεί να έχει ίσως και την καλύτερη ιατρική φωνή εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερον. Δεύτερον, ο Στέργιος δεν χρειάζεται να έχει όλο το sex appeal. Άλλωστε το sex appeal είναι πάρα πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή κάποιος βλέπει έναν άνθρωπο και του κάνει σεξι, κάποιος δεν το βλέπει. Εκείνο που ευτυχώς δεν έχει, ναι, σε σχέση με το σεξι, είναι αυτό το καραγκιουζιλίκι που βλέπουμε τελευταία χρόνια, άντρες και γυναίκες, να ανεβαίνουν στη σκηνή και να νομίζουν ότι είναι μπουρδελάκι. Δεν είναι. Η σκηνή είναι σκηνή και χρειάζεται φωνή καταρχήν. Και μετά όλα τα άλλα. Δεν τελείωσε. Κώστα, λέω, μισό λεπτό. Και λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει καλά και διορθώσει κάποια στοιχεία που πρέπει να το κάνει σε αυτό, τη δεύτερη φορά που θα βγεις θα είμαι αδυσόπιτος ή θα κουνηθεί στο κομμάτι που έχει διαλέξει, U2 είναι, ή μην τσακίζεις και εμένα, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή φωνή. Μια χαρά το πάει, θέλει μια κίνηση, έχει δίκιο Κώστας εκεί, αλλά το σεξι τώρα που θα βάλουμε εμείς, να βγάλουμε και σεξ εδώ πάνω, στα αφήσουμε για κάπου αλλού, δεν θα είμαι για γκόμενες, ναι, για τραγουδιστές. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, δεν θέλουμε αντιγραφής του Greek Idol. Δεν θέλουμε να
μοιάζει κανένας με το Ρουβά, κανένας με τον Πλούταρχο, κανένας με το Ρέμο. Ή κάνω λάθος? Δεν μίλησε κανείς για τη γραφή, κυρία Κορομιλά. Κανείς δεν μίλησε για τη γραφή. Κάτι είπατε για το Ρουβά, κύριε Καπετανίδη. Τον έφερα ως παράδειγμα. Τον έφερα ως παράδειγμα όταν μου είπανε τι εννοούνε σεξι. Σας κάνει να είναι ο Στέργιος Ρουβάς? Καμία σχέση, τι σχέση, γιατί να μοιάξει το Ρουβά? Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι είναι flat, δεν είπα ότι έχει, είπα ότι έχει πολύ δυνατή φωνή. Ωραία. Και θα μου άρεσε κάπου αλλού, όχι στο κρυκάλι. Είπα γιατί... ότι είναι flat. Στην εμφάνισή του, δεν είπα τίποτα καλά άλλο. Καλά, ξέρουμε ποιος σας αρέσει εσάς, κύριε Καπετανίδη. Κανένας δεν μ' αρέσει. Καλά, έχετε ξεχωρίσει. Ξέρουμε.